ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο αγοραπολισίας καλούνται να εντάξουν στην αγοραστική τους ρουτίνα καταναλωτές και καταστηματάρχες. Το λιανεμπόριο έκανε την Κυριακή πρεμιέρα με το click away μετά από 5 εβδομάδες lockdown, με την αγορά να ελπίζει σε μια μερική αναζωογόνηση του τζίρου εν ώψη Χριστουγέννων. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Μας παίρνετε τηλέφωνο στο κατάστημα ή στέλνετε μήνυμα στο Facebook ή στέλνετε μήνυμα στο Instagram στον Τάση Καβάλα. Επιλέγετε τι αγορές θέλετε να κάνετε. Παράλληλα μπορείτε να δείτε και όλα τα προϊόντα και στη σελίδα που υπάρχει στον Τάση Cream Greece. Μας στέλνετε μήνυμα τι θέλετε, την παίρνουμε την παραγγελία σας, σας στέλνουμε ένα μήνυμα επιβεβαίωση ότι την έχουμε παραλάβει και ποια μέρα μπορείτε να έρθετε να την παραλάβετε εσείς. Έρχεστε έξω από το κατάστημα και την παίρνετε. Όσον αφορά την κίνηση, θεωρείται σχετικά μέτρια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Σχετικά καλά. Σχετικά καλά. Δεν είναι φυσικά όπως πάντα περιμέναμε για μήνα Δεκέμβριο, αλλά προσπαθούμε να πάμε καλά. Το μεγαλύτερο μέρος στην πίτα των καταναλωτών στο κομμάτι της περιποίησης και των καλλιντικών ανήκει στο γυναικείο πληθυσμό, με τις κρέμες και τα καλλιντικά που αφορούν την περιοχή των ματιών να φεύγουν πιο εύκολα, εν συγκρίση με τα προϊόντα χιλιών που λόγω χρήσης μάσκας έχουν δεχτεί κάποιο πλήγμα. Βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στην επιλογή του καταναλωτικού κοινού. Τι παίρνουν συνήθως? Είναι γυναικείος ο πληθυσμός, ανδρικός? Λόγω φύσης η γυναίκα έχει πάντα περισσότερες ανάγκες. Μεγάλο ποσοστό είναι πάντα τα γυναικεία προϊόντα. Συνήθως τώρα όμως έχουμε και επαναληπτικές παραγγελίες πάνω στο άρωμα, στις κρέμες και στο στάνταρ μακιγιάς που ήδη παίρνουν και το γνωρίζουν. Και τώρα αρχίζουμε να δουλεύουμε και στα χριστουγεννιάτικα σετάκια που έχουν έρθει. Μάλιστα. Όσον αφορά το μακιγιάζ, το οποίο εντάξει, ίσως έχει δεχτεί κάποιο πλήγμα λόγω της μάσκας, τι φεύγει περισσότερο? Οι γυναίκες επενδύουν στα μάτια? Η επένδυση γίνεται στα μάτια, σκιά, μάσκαρα και στα φρύδια. Μας έχει μείνει λίγο πίσω το κραγιόν. Όσον αφορά τα δώρα, οι καταναλωτές φαίνεται να στρέφονται στα έτοιμα πακέτα συνθέσεων, καθώς αποτελούν μια οικονομική και συνάμα όμορφη πρόταση που λύνει το πρόβλημα της αναμονής αλλά και της επιλογής. Και όσον αφορά τα δώρα, τι φεύγει περισσότερο τώρα που ξεκινάνε τα δώρα των Χριστουγέννων? Τα δωράκια φεύγουν τώρα, τα έτοιμα σετάκια που είναι, σε μακιγιάζ και σε άρωμα. Δεν έχει επιλογή ο πελάτης ούτε να τα δει, γιατί είναι στάνταρ τα χρώματα και φαίνονται απ' έξω. Και είναι και οικονομικά και πιο προσιτά πλέον στον πελάτη.